Τελικά τούτη ιστορία να ψωνίζεις που το ίντερνετ είναι χειρότερη παρά να ψωνίζεις. Που κοντά. Κουράστηκα. Πόση ώρα έχει ψωνίζω, Νικόλα? Κάνω ένα βίντεο, αλλά θα φανείς. Πόση ώρα έχει ψωνίζω? Πόση ώρα έχει? Μία. Ανάμιση ώρα, γεια μου. Σπάσαν τα νεύρα μου. Είναι πολλά κουραστικό να ψωνίζεις που το ίντερνετ. Δεν μπορώ. Αχ. Όντως κάνεις 10 ώρες. Ναι, γιατί δείχνει σου. Γίνεσαι χάλια μετά. Δείχνει σου κι άλλα πράγματα, κι άλλα πράγματα. Μετά έρχεται σου να γυρίσεις ένα θέξο και φορείς την ίδια φανέλα που φορούσες την προηγούμενη ημέρα, αλλά εμπλημμένη όμως. Δεν είναι φορά πλήτη. Θυμάσαι που την φορούσα τούτη προχτές? Ναι. Εμπλημμένη, ξανά πλυνάτη. Όχι εγώ, ποιος που πλυνίσκει. Επλυνέντα και φέρεντα. Ο μπαμπάς δεν το πλυνεί. Ναι. Είμαστε σπίτι πατριαρχικών εμείς τα μέσα, μόνο ο πατέρας πλύνει. Έλα να δούμε τα πράγματα δάμε. 100 φορές για να δούμε την κρέμα του μαθιού, την κρέμα του... δεν μπορώ, κουράστηκα. Κουράστηκα. Και τώρα δεν είμαι σίγουρη αν τα πιέσω όλα, γέ μου. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα ακόμα τραβάς. Ναι. Να τα πιέσω και κανεί. Η κρέμα του μαθιού είναι καλή. Τι η κρέμα του ματιού είναι καλή. Ναι, λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Όχι τόσο. Είναι λίγο μαύρο το μάτι σου. Έχω μαύρους κύκλους. Ναι, έχεις μαύρους κύκλους. Να μου να κάνω. Όμως έχω μαύρους κύκλους που εγκαιρούμαι όμως στην ηλικία σου όμως. Γιατί έχεις μαύρους κύκλους? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το αίμα μου. Κληρονομικό νομίζω. Και η μάνα μου έχει μαύρους κύκλους. Και η κόρη μου η μεγάλη. Τι εννοείς σε τι? Μαύρους κύκλους στα μάτια μας που έχουμε εκεί μου, πού αλλού? Έλα εδώ δικά σου. Έλα τα δω, δαμε. Όχι, δεν έχεις μαύρους κύκλους σου. Όλοι και να τα κουτσίκου κουσού. Μην τα τρίβεις. Και τι άλλο επίσης δεν πρέπει να κάνουμε στα μάτια μας? Τι άλλο δεν πρέπει να κάνουμε στα μάτια μας? Να τα τρίβουμε. Κάτι άλλο μου δεν... Με ποια μπετσέτα δεν πρέπει να σκουπίζουμε τα μάτια μας? Ναι, αυτή που πλένουμε. Του σκουπίζουμε όλα μέσα στο σώμα. Όλα. Δεν πρέπει να σκουπίζουμε με αυτήν την πετσέτα τα μάτια μας. Διαφορετικά που καταλήγουμε, παθούμε μόλυνση και να βάζουμε κολλήριο. Ναι. Πόσες ημέρες κολλήριο? Πόσες ημέρες έβαλες κολλήριο τις γιορτές? Ήταν μια σκέτη ταλαιπωρία. Εσείς κουράζεστε να ψουμνίζετε από το ίντερνετ? Εγώ εξαντλούμαι. Εξαντλήθηκα! Εντάξει. Κουράστηκα ρε. Είναι πολύ κουραστικό να έχεις πολλές επιλογές. Κατάλαβες? Όπως εσύ έχεις συγκεκριμένες επιλογές για φαγητό. Έλα να δεις εδώ τη σημείωση. Μενού Νικόλα. Ενδεικτικό μενού. Όντως το γράφει, το γράφει. Μακαρόνια με κιμά, σκέτες. Chicken nuggets, τορτελίνια με κρέμα, γάλακτος. Είναι γάλακτος τι? Ναι. Φακές, φιλετάκια με κρέμα και πιπεριές και μανιτάρια. Τι άλλο? Το βράδυ. Ναι, αλλά έχει κάποιον άλλο μεσημεριανό που το έκαμε τελευταίος και σου άρεσε το, τυρί, το ψάρι με πατάτες, σου άρεσε? Το ψάρι. Ψαρόσουπα. Ψαρόσουπα. Να την γράψουμε? Όχι τόσο πολύ. Αφού τι είναι φαγές, παιδί μου? Ναι, θυμάσαι εκείνη την ημέρα. Ναι, η σούπα όμως δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Αυτή τη σούπα με ψάρι δεν έφαγες? Τη σούπα λέω, δεν την έφαγα. Μπροστά σούπα. Μου που την έφαγες, αγόρι μου. Σούπα, σούπα, να εδώ. Θες ψάρι με πατάτες στο φούρνο? Ναι. Έλα να το σημειώσω. Εδώ το στάκι, γιαούρτι με μέλι, αυγά. Το γιαούρτι με μέλι δεν το τρως. Τζάπα πήραμε τα γιαούρτια, ναι. Γιαούρτι με μέλι, αυγά, τηγανιτά και αυγόφετες. Κάνει με τις αυγόφετες. Δεν τις τρώμε ποτέ. Πόσες φορές έκανα παιδί με αυγόφετες? Ναι, αλλά πότε θα ξαναφτιάξεις? Ααα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 
Δεν ξέρω. Όλα είναι τέλεια. Σήμερα ήταν καλό. Σήμερα... Α, να γράψουμε στη λίστα μας μακαρόνια. Πώς τα είπες, σκουλίκια. Όχι, μακαρόνια. Σκουλίκια, δεν τα είπες. Σκουλίκια τα λέω. Πώς τα λένε ο άλλος ο κόσμος τα μακαρόνια τα σκουλίκια. Δεν ξέρω. Σπαγέτι.
μακαρονιές σκουλίκια. Σκουλίκια. Μακαρονιές σκουλίκια. Τα σκουλίκια. Μακαρονιά σκουλικάκια. Ναι, τι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν καλό σήμερα. Τέλειο, τέλειο. Δεν έχω λόγια. Δεν έχεις λόγια. Τέλειο, τέλειο, δεν έχω λόγια. Αλλά λίγο φούσκωσα. Ε, καλά που δεν υποθέσεις παράπονο. Φούσκωσες που το φαΐ. Ναι, Τι άλλο χρειαζόμαστε, ρε κουμπάρα. Τι λες? Λέω, τι άλλο χρειαζόμαστε. Κοιτάζω εδώ τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Ήταν μια εποχή, γέ μου, που δεν είχαμε σημείωση στα κινητά να γράφουμε τις λίστες και τα γράφαμε πάνω σε χαρτάκια, τα γράφαμε πάνω σε πίνακες. Πίνακες και χαρτάκια. Ναι. Wow. Είχα 1,5 ώρα για να πιάσω 5 πράγματα, ρε φίλε. Γιατί? Επειδή... Κλαίσαι. Όχι, κλαίγομαι. Δεν κλαίω, κλαίγομαι. Ξέρεις τι διαφορά μεταξύ του κλαίω και κλαίγομαι? Κλαίω σημαίνει πονώ στα αλήθεια και κλαίω επειδή πονάω και βγαίνουν τα κλάματα από τη ψυχή μου. Και κλαίγομαι σημαίνει γκρινιάζω. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ κλαίγομαι, γκρινιάζω. Γιατί γκρινιάζω? Έτσι. Και τι είσαι, γκρινιάρα? Αν γκρινιάζεις μια φορά δεν είσαι γκρινιάρα. Αν γκρινιάρες, γκρινιάρα είναι κάποιος που γκρινιάζει συνέχεια. Όχι. Άκουσες με πολλές φορές να γκρινιάζω? Όχι. Τις περισσότερες φορές είμαι με το χαμόγελο στα χείλη, με την αισιοδοξία. Πώς με είπες? Δεν καλά. Μόνο έτσι ξέρεις να με αποκαλύσεις. Τέλεια Θέκλα Πετρίδου που είναι τέλεια YouTuber. Τέλεια. Όλα τέλεια. Τι ωραία YouTuber που έχω δει. Έχεις δει άλλη λίγα από κοντά? Ωραία. Έχεις δει άλλη λίγα από κοντά? Όχι. Ναι, μάνα μου. Χρησιμοποίησα αυτό το conditioner που λέει γκλίς πάνω. Καλά έκαμες. Τι γκλίς. Και τώρα το μάνα μου μυρίζουνε τέλεια. Να, να, να. Τι θα έλεγες στη γυναίκα σου? Τι λες, να πούμε αυτό το μωράκι Θέκλα. Και άμα η γυναίκα σου έλεγε όχι, δεν θέλω να το πούμε Θέκλα. Θα το πεις ότι πει η γυναίκα σου, ναι. 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 Πρέπει να λέμε, πρέπει να δεχόμαστε ότι μας λέει η γυναίκα μας. Ναι. Για να επιτύχουμε στη ζωή μας. Ξέρεις το ρητό που λέει ναι. Happy wife, happy life. Ναι. Χαρούμενη σύζυγος, χαρούμενη ζωή. Αν κρατάς τη γυναίκα σου ευχαριστημένη, θα είναι ευτυχισμένη και η ζωή σου. Αυτά είναι. Έχω απαίτηση, γιέ μου, να βγάλεις παιδί Θέκλα. Βγάλετε τα παιδιά ό,τι όνοματα σας αρέσουν. Ποιο? Το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ποιος το έλεγε, πού το έλεγε και πότε το έλεγε? Το έλεγε ένας σε μια ταινία ελληνική μαυρόσπρη. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έλα να σου πω, Νικόλα, ποιος το είπε, που το είπε, γιατί το είπε. Νικόλα. Είσαι καλά? Όχι. Νικόλα, το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μια ατάκια. Έρχεται στο δωμάτιό μου, κοπανάει στο γραφείο, κοπανάει στο κρεβάτι. Είναι κοπανιστός. Λοιπόν, είσαι και αέρας. Αέρας κοπανιστός. Κάνε μια κολοτούμπα να σε δω. Ναι, θυμάμαι κάποτε μπορούσα και εγώ να κάνω κολοτούμπες. Όσα θέλεις, αγάπη μου. Όσο και σου φε... Εγκεφαλοτούμπα του, τι νομίζω, είναι κολοτούμπα του, πες να κάνεις. Την κολοτούμπα αν κάνεις τη με το κεφάλι. Έτσι. Έτσι. Πώς την κάνω την κολοτούμπα? Έλα μου ντε. Λοιπόν, η ατάκα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είναι από την ταινία Ο Ατσίδας, η οποία είναι ελληνική κομική κινηματογραφική ταινία του 61. Τη 1961. 900 ή 800. 1961. 1861 δεν υπήρχε ελληνικό σινεμά. Όχι. Και το σενάριο βασίστηκε σε θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Κοιτάξτε αυτή τη σφαίρα. Εν έχεις άλλη ένα πορεία. Πού είναι τώρα? Κολλημένο στην κουρτίνα. Α, σου πω την πλοκή της ταινίας. Η ταινία τοποθετείται στη Θεσσαλονίκη και αφηγείται την ιστορία των ερωτικών δραστηριοτήτων δύο αδελφών του Αλέκου. Πώς
Ντίνος Ηλιόπουλος και της Άννας Κουρούζου Ζωή Λάσκαρη. Ού, είναι πολλά μπλεγμένη. Δεν είναι μπλεγμένη. Και πλοκή. Γιατί. Ναι, μάνα μου.